Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εύχομαι κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ και εγώ. Σε έναν ηθοποιό που έχει παίξει αυτό το ρόλο με τέτοιο τρόπο και κάνει όλους εμάς τους θεατές, όχι μόνο να παρακολουθούμε και να απολαμβάνουμε, αλλά μετά να ψαχνόμαστε μετά το πέρας παράστασης, τι ήταν αυτό που είδαμε. Πώς ήρθαμε σε αυτό εδώ, πώς προέκυψε όλο αυτό εδώ. Πριν από 3 χρόνια ο παραγωγός μου πρότεινε αυτό το ρόλο. Στην αρχή αντιστάθηκα. Και όχι για άλλο λόγο, αλλά επειδή ακριβώς γνωρίζω τα μεγέθη του δράματος και της τραγωδίας, ήξερα ότι έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ για να μπορέσω να αποδώσω και να καταλήξω σε αυτό που είδατε. Ξεκίνησα και δούλευα περίπου μόνος μου περίπου 3-4 μήνες για να δώσω την οριστική μου απάντηση. Έπρεπε καταρχάς να ξαναδώ από κοντά τον Willy Loman, να ξαναμελετήσω τον Miller, να μελετήσω όλο τον Miller, ό,τι έχει γραφτεί για τον Miller, όταν λέω όλο τον Miller εννοώ τα έργα του όλα, και μετά να επικεντρωθώ στο Θάνατο Εμποράκου. Εφιέστατος τίτλος, ο Θάνατος του Εμποράκου, γιατί χαρακτηρίζει αυτόματα αυτόν τον άνθρωπο, αυτόν τον άνθρωπο που νομίζει ότι είναι τεράστιος, δυνατός, αλλά όταν βγαίνει στην κοινωνία είναι το τίποτα. Ίσως ήταν η απόδοση που έκανε τη διαφορά ελληνική, γιατί το salesman το έκανε Μποράκος, δεν έκανε πολιτής. Ναι. Ίσως αυτή η φυΐα, η δοξήμια στην επιλογή. Ήταν σοφέστατη επιλογή. Ο Εμποράκος είναι, όπως λέμε, ο ανθρωπάκος. Ο Εμποράκος είναι ένας άνθρωπος μέτριος που τον έχουν πείσει ότι είναι για τα μεγάλα ή τουλάχιστον ότι πρέπει να κυνηγήσει τα μεγάλα όνειρα. Μα αυτό είμαστε, και γι' αυτό το καθιστά και το σημερινό, αυτό είμαστε και εμείς οι ίδιοι άνθρωποι σήμερα, σε αυτό το κοινωνικό σύστημα που ζούμε, να κυνηγάμε τα μεγάλα και να ξεχνάμε τα μικρά που είναι όλη η γοητεία στη ζωή, είναι τα μικρά, όχι τα μεγάλα. Όταν λέω μεγάλα, εννοώ όχι τα μεγάλα συναισθήματα, εννοώ τη δόξα, το χρήμα, δεν εννοώ την ελευθερία, γιατί για μένα μεγάλο είναι η ελευθερία, να κυνηγήσουμε αυτά που μας καταδυναστεύουν με λίγα λόγια, γιατί κακά τα ψέματα, το καπιταλιστικό σύστημα έχει πεθάνει, το ξέρουμε όλοι, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Έχουν ασχοληθεί συγγραφείς, έχουν ασχοληθεί φιλόσοφοι, επιστήμονες. Δυστυχώς όμως το τέρας είναι τεράστιο και δεν μπορούμε να το πολεμήσουμε. Για να συμβεί αυτό πρέπει να μπούμε μέσα στα σχολεία και να διδάξουμε αλλιώς τα παιδιά μας. Δεν πρόκειται να συμβεί αυτό. Τουλάχιστον σαν οικογένειες, ας μπορέσουμε να κάνουμε τα παιδιά μας ευτυχισμένα, δείχνοντάς τους ότι τα απλά, τα καθημερινά είναι πολύ πιο σημαντικά από τα πολύ μεγάλα. Εδώ λοιπόν ταξίδεψα μέσα σε ένα χαρακτήρα για αρκετούς μήνες μόνος μου, πριν φτάσουμε στις πρόβες, για να μπορέσω να καταλάβω τι είναι ο Willy Loman. Ανακάλυψα πολλά στοιχεία του εαυτού μου μέσα στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Είμαι 61, είναι 60. Έχω έναν εγωισμό, έχει έναν εγωισμό. Μπόρεσα να αντιληφθώ τον πόνο του. Μπόρεσα να καταλάβω τα λάθη του, γιατί μιλάμε για έναν καλό άνθρωπο, όχι για έναν κακό άνθρωπο, που πίστεψε λανθασμένα σε κάποιες υποσχέσεις και σε κάποιες κοινωνικές νόρμες που τον δίδαξαν αναλόγως. Και στο τέλος, όταν δεν το χρειάστηκαν, τον πετάξανε σε σκουπίδι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν χάνει το έδαφος κάτω από τα πόδια του όταν συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί, δεν αντέχει να συντηρήσει την οικογένειά του. Δεν μπορεί να δώσει άλλες υποσχέσεις σε κανέναν, ούτε στη γυναίκα του, ούτε στα παιδιά του, ούτε στους φίλους του, τίποτε. Αυτός ο άνθρωπος πάσχει από απελπισία και από εκεί ξεκίνησε η υποκριτική μου έρευνα.
τι σημαίνει απελπισία σε ένα. Ξέρετε, πολύ εύκολα λέμε απελπισία. Το θέμα είναι πώς παίζεται η απελπισία. Και εδώ έρχεται η περίφημη αμφιθυμία, που σημαίνει ότι έχουμε όχι ένα-δύο συναισθήματα μαζί, αλλά πολλά συναισθήματα μαζί. Θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι φερόμενοι ως καλοί ηθοποιοί εκτελούμε σωστά αυτό που μας δίνει το κείμενο. Δηλαδή λέει κλαις, κλαίω, γελάς, γελάω, θυμώνεις, θυμώνω. Άρα ουσιαστικά δουλεύουμε τρία συγκεκριμένα συναισθήματα, χαρά, λύπη, οργή. Η ερμηνεία ξεκινάει από εκεί και πάνω. Η ερμηνεία είναι στα μαύρα πλήκτρα του πιάνου. Στις διέσεις. Εκεί είναι η ερμηνεία. Έτσι λοιπόν, άρχισα να κάνω λίγο δύσκολα τα πράγματα σε μένα, γιατί δεν ήθελα να κάνω ένα δράμα. Ήθελα να κάνω μια τραγική φυσιογνωμία. Η τραγική φυσιογνωμία ζει το παρόν, αλλά το ζει. Και αυτό ήθελα να κάνω και στη σκηνή επάνω, να κάνω την πραγματικότητα σκηνική πράξη. Ακούγεται λίγο περίεργο αυτό, γιατί θέατρο βλέπει ο κόσμος, δεν μπορεί να είναι πραγματικότητα, και όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα αν σπάσεις τον τέταρτο τοίχο και αν το κοινό ταξιδέψει μαζί σου. Είναι πολύ δύσκολη τεχνική, δεν γίνεται απλά. Θέλει τεράστιο κόπο, πειθαρχία, γνώση, αυτογνωσία, και δεν θέλει καθόλου ναρκισισμό για να το καταφέρεις. Δεν πρέπει να βγεις και να πεις «κοιτάξτε με τι σπουδαίος είμαι», αλλά πρέπει να βγεις και να είσαι κάποιος άλλος σίγουρα, αλλά και πάρα πολύ ταπεινός. Κάθε μέρα που ξεκινάει μια παράσταση είναι σαν να παίζω την τελευταία παράσταση της ζωής μου, και όταν επιστρέφω στο καμαρίνι αναρωτιέμαι αν τα κατάφερα, έστω και για λίγο σήμερα. Μπήκα λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο από την αρχή, τον ερεύνησα από όλες τις μεριές. Κοινωνικοπολιτικά που βρισκότανε, άρχισα να βλέπω ομοιότητες με το σήμερα. Μην ξεχνάμε ότι γράφτηκε το 48, παίχτηκε το 49, όταν το καπιταλιστικό σύστημα θριάμβευε και βγήκε κάποιος Μίλλερ για να το χτυπήσει. Σήμερα συμβαίνει ακριβώς το ίδιο. Σήμερα έχουν καταδυναστεύσει την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δεν υπάρχει ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το ίδιο πραγματεύεται και το ίδιο το έργο. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα αρκετά για να τον καταλάβω, αλλά μετά κατάλαβα ότι και αυτός με καταλαβαίνει. Αυτό τώρα που σας λέω είναι λίγο τελείως θεατρικό. Ότι η αντίδραση του ηθοποιού με το ρόλο του, έτσι, το κούμπομα, ναι, το κλείδωμά του πάνω σε αυτό. Αρχίζω να του δίνω στοιχεία από τον εαυτό μου, παίρνω από αυτόν πάρα πολλά, αλλά ανακαλύπτω ότι έχω και εγώ στοιχεία δικά του, αλλά γυμνάζομαι μέσα από τα δικά του στοιχεία. Η δυσκολία ήταν, επειδή ένας άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος ο Γουίλι Λόμαν, που με το που πατάει το πόδι του στη σκηνή, αυτομάτως καταλαβαίνεις ότι οδεύει προς το θάνατο. Συν οι σκηνές που μιλάει με τον αδερφό του που έχει πεθάνει, η δυσκολία είναι στο να μην κάνω έναν ποιητικό ρεαλισμό, ούτε έναν απλό ρεαλισμό. Η δυσκολία ήταν να ταξιδέψω κι εγώ μαζί του και να ταξιδέψω και το κοινό μαζί μου. Δηλαδή να κάνω μια πράξη ζωής. Η τέχνη μας είναι θνησιγενής. Τη στιγμή που γεννιέται κάτι, αυτομάτως πεθαίνει. Αυτό προσπάθησα να κάνω. Επί σκηνής. Χωρίς να μπορώ να πω ότι ήθελα να δημιουργήσω μυστικά για το κοινό, για να ψάξει. Όχι. Είναι όλα τόσο οφθαλμοφανή που συμβαίνουν. Αφηγούμε μια απλή ιστορία, πολύ απλή ιστορία, που λέει ότι κάποιος δεν αντέχει άλλο να βοηθάει την οικογένειά του, βρίσκει την ασφάλεια ζωής για να μπορέσει να φύγει αυτός από τη ζωή και να ζήσει η οικογένειά του καλά. Αυτή η απλότητα όμως εμπεριέχει μέσα κοινωνικά σχόλια. Εμπεριέχει πάρα πολλά γιατί. Εμπεριέχει πάρα πολύ πόνο. Όλα λοιπόν αυτά είναι τα στοιχεία που προσπάθησα να συναρμολογήσω
για να τον πλησιάσω και να βγαίνει τόσο εύκολα στη σκηνή, όχι για μένα, το κοινό να νομίζει τα βγάζω εύκολα, έτσι ώστε να ταξιδέψει μαζί μου. Και έτσι ώστε όταν θα φύγει από αυτή την αίθουσα να πάει στο σπίτι και να σκεφτεί αυτά που είδε, να αναρωτηθεί για την ίδια του ζωή, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για το πολιτικό σύστημα, για το τι ακριβώς κάνουμε σε αυτό το πλανήτη. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τα υπαρξιακά μηνύματα που περνάει αυτό το έργο είναι απίστευτα. Επειδή έχετε τονίσει τη λέξη απελπισία και την έχετε θέσει σαν λέξη κλειδί στην εξέλιξη της υπόθεσης, αυτή τον οδηγεί και στο τρίτο πρόσωπο. Δεν είμαι τόσο σίγουρος, γιατί δεν νομίζω ότι καταλαβαίνει την απελπισία του. Αν την καταλάβαινε, ίσως να πήγαινε διαφορετικά να συναντήσει τον αδερφό του. Η απελπισία τον οδηγεί στην κατάθλιψη. Η κατάθλιψη τον οδηγεί στη γενικότερη τύφλωση, εσωτερική εννοώ, και έτσι βλέπει μόνο αυτό που θέλει να δει. Αν γνώριζε την απελπισία του, θα μαχόταν. Αυτός έχει σταματήσει να μάχεται. Και αυτή είναι η δυστυχία του. Άρα, είναι μια αμφίδρομη σχέση, θα μπορούσαμε να πούμε, τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, αλλά δεν νομίζω ότι η απελπισία του σπρώχνει εκεί. Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα του θεατρικού έργου. Είναι το ίδιο το σύστημα που τον εξωθεί σε όλα αυτά τα συνεπακόλουθα. Στο να έχει απελπισία, στο να πάθει κατάθλιψη, στο να αρχίσει να έχει άνοια και στο να οδεύει προς το θάνατο. Να υποθέσω ότι θα πάτε μέχρι τέλος σεζόν. Ναι, μέχρι το Πάσχα. Ναι. Και να υποθέσω επίσης ότι μπορεί να πάτε και πιο πέρα από το Πάσχα. Και για δεύτερη σεζόν, γιατί η αποδοχή είναι μεγάλη. Αναρωτιέστε ποτέ για το τι είναι επιτυχία. Επιτυχία. Στο χώρο σας. Το φυσικό σας χώρο, το θέατρο. Ναι, ναι. Είναι τόσο υποκειμενικό ότι θεωρεί ο καθένας επιτυχία. Για μένα επιτυχία δεν σημαίνει ότι ο κόσμος έχει τέτοια αποδοχή και γεμίζει την αίθουσα. Είναι σαφώς. Είναι πολύ ευχάριστο. Αλλά επιτυχία για μένα είναι να μπορέσω να μην προδώσω αυτούς που ήρθαν σήμερα να με δούνε. Επιτυχία για μένα είναι καταρχάς να αποδεχτώ ότι κατάφερα έστω και ένα 80% από αυτά που σκεφτόμουν. Επιτυχία δεν είναι εισπρακτική επιτυχία. Επιτυχία είναι να μπορέσω το όραμά μου να το κάνω πράξη, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι πρακτική η δουλειά μας. Αν το κατορθώσω, τότε ναι, μπορώ να πω ότι έχω κάποια επιτυχία. Θα μπορούσα πάρα πολύ εύκολα μέσα στα χρόνια να μείνω μόνο στη λαοφιλία μου, στην αναγνωρισιμότητά μου, στη διασημότητά μου και να αρκεστώ σε αυτό. Προτιμώ να υπηρετώ το Willy Loman χωρίς κανένα ίχνος ναρκισισμού, αν καταλάβω ότι αυτός μου αρχίζει να ακίζεται και να λέει στο κοινό, κοιτάξτε τι σπουδαίος είμαι, προτιμώ να αυτοκτονίσω κι εγώ την άλλη μέρα. Δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ η έρευνα και η εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή με τον Willy Loman γυμνάζομαι για μελλοντικά μου σχέδια, όπως τόσα χρόνια στην κωμωδία γυμναζόμουν για να καταλάβω την τραγική ύπαρξη, γιατί για μένα η μοντέρνα κωμωδία ακουμπάει στην τραγική ύπαρξη του ανθρώπου. Άρα μέσα από την κωμωδία μου γυμνάστηκα για να μπορέσω τώρα να υπηρετήσω τον Willy Loman, αυτή την τραγική ύπαρξη. Και τώρα μέσα από αυτή την τραγικότητα γυμνάζω μια άλλου είδους κωμωδία που μπορεί να αντιμετωπίσω στο μέλλον. Θέλετε να μας πείτε για το μέλλον του εγγύς, γιατί μου λέγατε και πριν τη συνέντευξη ότι κάτι ετοιμάζεται πέρα από τη δεύτερη σεζόν με το καλό, ναι, 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 του θάνατου του Εμποράκου. Ναι, τώρα το καλοκαίρι θα κάνω το Δον Κιχώτη του Θερβάντες και είμαι τρισευτυχισμένος. Είναι μια άλλη φυσιογνωμία που λατρεύω, όχι μόνο εγώ, όλοι μας. Αυτός έχει κάτι γλυκό πικρό. Μου λέγατε ότι έχει ξεφύγει. Πολύ ωραία η φράση. Ναι, δεν είναι όπως ο Willy Loman που ακόμα και τις στιγμές της άνοιας
καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά με το μυαλό του. Ο Δον Κιχώτης έχει ξεφύγει πραγματικά και οι μόνοι που τυραννιούνται είναι γύρω του, γιατί προσπαθούν να τον καταλάβουν, αλλά αυτός δεν πικραίνεται με αυτό που συμβαίνει. Ενώ ο Γουίλι Λόμαν πικραίνεται όταν καταλαβαίνει ότι γύρω του προσπαθούν να καταλάβουν τι συμβαίνει μαζί του. Και αυτή είναι η διαφορά και η γοητεία και στον ένα και στον άλλον. Νομίζω ότι και ο Δον Κιχώτης θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο όργανο για να μιλήσουμε για το ρομαντισμό που τον έχουμε ξεχάσει, να μιλήσουμε για τα μεγάλα συναισθήματα. Ξέρετε, τα υποτικά μυθιστορήματα ασχολιόντουσαν με πάρα πολύ μεγάλα συναισθήματα. Τι είναι έρωτας, τι είναι αγάπη, και κυρίως για τον έρωτα μιλούσαν. Να αντιληφθούμε τι σημαίνει σεξιστική εποχή και τι σημαίνει ότι χαρίζω ένα άνθος σε μια κοπέλα, σημαίνει κάτι άλλο. Προσπαθούμε μέσα από το θέατρο να δείξουμε και κάποια άλλα πράγματα και είμαι σίγουρος ότι οι θεατές καταλαβαίνουν. Όταν θέλουν, καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν όντως. Ξαναγυρίζω στην παρούσα παράσταση. Mm. Σε αυτή εδώ ακριβώς την παράσταση έχετε σύμμαχο, ένα θείασο, έχετε συμμάχους, συναδέλφους σας, οι οποίοι είναι, να το πω, ευθυγραμμισμένοι με όλο αυτό το όραμα. Ναι. Αυτή τη χημεία που προκύπτει, που τη βλέπουμε και εμείς θεατές. Η χημεία έχει να κάνει με τη σκηνική γλώσσα. Υπάρχει μία σκηνική γλώσσα. Όταν άρχισαν οι πρόβες, η πρόταση μπήκε κατευθείαν στα σκαριά. Ακολούθησαν οι πάντες. Και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει, γιατί μπορεί να λέμε τα ίδια λόγια, αλλά υπάρχει ένα δούνε και λαβήν επί σκηνής, που κάθε μέρα ο ψυχισμός μας λειτουργεί διαφορετικά. Δεν έχει στεγανά, δεν λειτουργούμε με τα συμφωνηθέντα. Είναι ανάλογα δράση, με τη δράση και την αντίδραση. Και αυτό κρατάει φρέσκια αυτή την παράσταση. Υπάρχει απόλυτη πειθαρχία, αλλά υπάρχει ένας εσωτερικός αυτοσχεδιασμός που δεν παγιώνει, που αν δεν υπάρξει αυτός, παγιώνουν τα πράγματα επί σκηνής και εσείς αυτό που θα δείτε μπορεί να μην το αφουγκραστείτε τόσο καλά. Η δυσκολία αυτής της παράστασης είναι ότι και οι 8 έχουμε συντονιστεί σε αυτό, το λατρεύουμε, το υπηρετούμε σε καθημερινή βάση και κάθε φορά χτίζουμε και ένα λιθαράκι παραπάνω. Πώς γίνεται αυτό? Απλά αρχίζουμε μέσα από τις παραστάσεις και καταλαβαίνουμε ακόμα καλύτερα τους χαρακτήρες μας. Να σας πω κάτι, λέμε έναν όρο στο θέατρο που ακούγεται λίγο πεζός, αλλά ξέρουμε γιατί τον λέμε. Χρειάζονται τουλάχιστον 3 μήνες από την πρεμιέρα για να ρολάρει μια παράσταση. Το ζούμε καθημερινά. Αλλιώς ξεκινήσαμε τον Οκτώβρη, αλλιώς θα καταλήξουμε το Πάσχα. Γιατί υπάρχει έρευνα και εξέλιξη και μαθαίνουμε. Έχω αρχίσει να τον αντιλαμβάνουμε διαφορετικά, τον Γουίλι Λόμαν. Έχω καταφέρει σιγά σιγά να αποστασιοποιούμε από τον πόνο του και από τη δυστυχία του. Και ενώ μπορεί να ήθελα 2 μέρες για να αποφορτιστώ, τώρα χρειάζομαι 1 μέρα και αυτό είναι ευλογία για μένα. Τελευταία μου ερώτηση. Mm. Και πάλι ευχαριστώ για τον χρόνο και πάλι εύχομαι τα καλύτερα για ό,τι κάνετε. Mm. Κινητήρια δύναμη για ένα ηθοποιό που είναι πολλά χρόνια στη σκηνή, που έχει κάνει τα πάντα, τηλεόραση, κινηματογράφο, θέατρο, που υπηρετεί την τέχνη του με τέτοιο ενθουσιασμό. Σας ακούω και μιλάτε και συγκινείστε, δένετε. Ναι. Τι σας οδηγεί? Έρευνα. Έρευνα και εξέλιξη. Να μην γεράσω μέσα μου. Έξω θα γεράσω. Αλλά δεν γίνεται αν δεν ερευνήσω. Και να καταλάβουμε τι λέμε, ότι η έρευνά μου δεν είναι απλά μόνο τη στιγμή που παίζω, αλλά μπορεί να ξυπνήσω το πρωί και να διαβάσω το Ριχάρδο ή να διαβάσω ένα ποίημα της Δημουλά ή να διαβάσω Κάντ, που κάποιοι άλλοι θα σου πούνε και που τα χρειάζεσαι όλα αυτά. Γιατί κάθε μέρα που ξυπνάω μου θέτονται
κατευθείαν κοινωνικά θέματα με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Οι απαντήσεις συνεχίζουν μεγάλους συγγραφείς. Αυτή η έρευνα λοιπόν που γίνεται σχεδόν σε καθημερινή βάση, μόλις βρίσκω λίγο χρόνο δηλαδή, αυτομάτως με βοηθούν σαν ηθοποιό να προχωρήσω, γιατί οι αποσκευές μας είναι εδώ μέσα. Να σου πω κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω στις ενδορύξεις. Οι ενδορύξεις είναι αυτές οι μικρές επαναστάσεις της ψυχής μας, τις οποίες δεν μας μαθαίνει το κοινωνικό σύστημα να τις εξωτερικεύουμε. Μας μαθαίνει να τις εξωτερικεύουμε μόνο σαν εκρήξεις. Και από την έκρηξη δεν έχουμε να μάθουμε τίποτα. Από την ενδόρυξη, που για να μπορέσουμε να την καταλάβουμε, χρειαζόμαστε ενσυναίσθηση, καλαισθησία, ποίηση, γνώση. Αν καταφέρουμε και καταλάβουμε ότι μέσα μας υπάρχει ένας άλλος κόσμος, αυτομάτως θα αντιδράσουμε διαφορετικά στα τεκτενόμενα της ζωής μας και θα αντιδράσουμε διαφορετικά στην πολιτική αστάθεια ή στην πολιτική αδιαφορία για την δικιά μας ύπαρξη. Μέσα μας υπάρχουν πολύτιμα στοιχεία που τα αφήνουμε ανεκμετάλλευτα και πρέπει να τα γνωρίσουμε. Και έτσι λοιπόν έρχεται το θέατρο για να τα καταδείξει. Γι' αυτό και όταν φεύγετε από την αίθουσα οι περισσότεροι έχετε πάρα πολλά ερωτηματικά και σκέφτεστε τι είδα, γιατί το είδα, τι συνέβη. Και ελπίζουμε να κάνουμε και καλό. Κάνετε. Στις ψυχές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.